Λύσει το μαύρο πρόβατο. Στο ρόλο του μαύρου πρόβατου, το μαύρο πρόβατο ο Αλέξανδρος Σύγκος. Ο αλλαγή μουσικού ύφους, γενικώς εξαιρετικό το τραγούδι. Γι' αυτό το άφησα να παίξει όλο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στον Εμίλιο του Γαβριλίδη. Με την εξαιρετική εισαγωγή να αλλάξουμε λίγο. Βέβαια, να πω την αλήθεια, εδώ λοιπόν είμαστε στην συχνότητα Μετρόπολης 95 και 5, πριν πούμε οποιαδήποτε αλήθεια. Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, σήμερα 8 Ιουλίου του 2024. Οπότε για να πούμε την αλήθεια, αυτό το τραγουδάκι, τυχαίος βέβαιος και συμπτωματικός, ταιριάζει ας πούμε με τα γεγονότα που συμβαίνουν εδώ στην Ευρώπη, έτσι, μυστηριακά, υπόγεια και τα λοιπά. Θα μου πείτε, εδώ στην Ευρώπη η Ελλάδα είναι στην ακριανή γωνία, αλλά δεν μπορούσα να μην το σχολιάσω, να ξεκινήσω λοιπόν από αυτό. Είχαμε λοιπόν εθνικές εκλογές στη Γαλλία και βεβαίως είδαμε ότι οι διαφορές, πήγε πρώτα ο κύριος Μελανσόν, το λαϊκό μέτωπο, το οποίο βέβαια εγώ θα πω ότι θα διασπαστεί τον στα εξών συνετέθη. Λοιπόν, εγώ θέλω να θυμίσω πρώτα ότι την ευρωκομμουνισμό, την ευρωπαϊκή δηλαδή κομμουνιστική αριστερά, την χρηματοδότησε η CIA στις δεκαετίες του 50 και του 60, γιατί θεώρησε μάλιστα ότι ήταν και πιο θα λέγαμε αξιόπιστος σύμμαχος. Αυτά τώρα δεν είναι υποθέσεις συνωμοσιών, είναι πράγματα τα οποία είναι πλέον καταγεγραμμένα, έχουν αποκαλυφθεί. Λοιπόν, αλλά να κάνουμε μια έτσι επαφή με το παρελθόν για να έρθουμε λιπάκι στο παρόν. Τον ευρωκομμουνισμό δηλαδή τον χρηματοδότησε η CIA, το National Endowment for Democracy. Άφθονα χρήματα, χρηματοδότησε τα περιοδικά της και τους προφανώς και κάποιους από τους αρχηγούς της, να λέμε, γιατί τους θεωρούσε και πιο αξιόπιστους συμμάχους απέναντι στον πόλεμο ενάντια στον κομμουνισμό της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Οπότε κάτι σαφθρό υπάρχει σε αυτό το, πώς λέει, στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Αν πάρουμε λιγάκι Σέξπιρ και λίγο Άμλετ, κάτι σάπιο υπάρχει. Λοιπόν, στις ρίζες, όπως ταυτόχρονα έχει αποκαλυφθεί ότι το 1980 επίσης το National Endowment for Democracy, αυτό το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Εξωτερικής Πολιτικής και Χρηματοδότησης, υποχρηματοδότησε τους πράσινους. Τους πράσινους του κυρίου Γιοσκαφίσα. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Γιοσκαφίσα ήταν υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας την εποχή που επέτρεψε η Γερμανία σε μια πράξη αντεκδίκησης της ιστορίας, μπορώ να πούμε, και όχι μόνο η Γερμανία. Τότε ήταν και ο Ρωμανο Πρόντι της Ελιάς, Ελιά και Ελιά και Κότσο Βασιλιά στην Ιταλία, πάλι αριστερή υποτίθεται, όπου δεχτήκανε, συμμετείχανε στον διαμελισμό της πρώην Δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας. Ναι, τα θυμόμαστε αυτά για να ξέρουμε και τι σημαίνουν αυτές οι ιστορίες, διότι πολλοί άνθρωποι θα σκεφτούν, να, η αριστερά μπήκε μπροστά, έβαλε το σώμα της για να σταματήσει την επέλαση της δεξιάς, της άκρας, δεξιάς της κυρίας Λεπτών. Λοιπόν, τώρα, για τα λέμε αυτά, διότι είναι πάρα πολλές φορές εδώ στην δική μας την ελληνική ιστορία έχουμε κατακεραυνώσει την νόθευση των αποτελεσμάτων, εκλογικών αποτελεσμάτων. Βέβαια, η νόθευση δεν χρειάζεται πάντα να είναι ένα αποτέλεσμα μιας αλχημίας που θα γίνει σε κάποιο κεντρικό υπολογιστή και που θα βγάλει, ας πούμε, διαφορετικά αποτελέσματα. Όχι. Η νόθευση μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους, ειδικά όταν καταλαβαίνουμε ότι το σύστημα είναι στημένο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει αναλόγως τα εργαλεία που του προσφέρονται. Τι θα πει όμως τώρα η νόθευση, έτσι. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα είχαμε μια περίοδο
50, πόσο ήταν το 45 μέχρι το 67, εντάξει λοιπόν 22 χρόνια μετεμφυλιακά και από πιο μπροστά, όπου νοθεύονταν τα εκλογικά αποτελέσματα μέσω περίεργων εκλογικών νόμων που φτιαχνόντουσαν, ενισχυμένη αναλογική, πλειοψηφικό, ενισχυμένη αναλογική, τριφασικό, να υπάρχει και αυτή η έκφραση, έτσι ώστε πάντα να έρχονται τα ζάρια λοιπόν σημαδεμένα, ας πούμε, και να έρχονται όταν τα παίζουν οι υπέρ του συστήματος εξάρες και όπως λέει το τραγούδι, εμείς ασώδιο. Λοιπόν, οι Snake Eyes, The Oasis. Λοιπόν, και βεβαίως εδώ σε αυτή την εκπομπή, φιλοξενώντας τον κύριο Γιάννη Δασκαρόλη, πολλές φορές και πραγματικά οι εντυπωσιακές οι κουβέντες που έχουμε κάνει στην αποκάλυψη της πραγματικής πολιτικής θεωρίας εδώ του τόπου μας, για να τη γνωρίζουμε. Για να τη γνωρίζουμε, αν δεν συμφωνούμε, αν διαφωνούμε, δεν παίζει κανένα ρόλο. Σημασία έχει να γνωρίζουμε, γιατί μόνο όταν γνωρίζουμε μπορεί να είμαστε υποψιασμένοι και μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από μελλοντικές βλακίες, ανοησίες ή πράγματα που κοστίζουν σε αυτό που ονομάζουμε ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι της δημοκρατίας, όπως ο Παπαναστασίου, στη δεκαετία εκεί του 20, χρησιμοποίησαν το εργαλείο της δημοκρατίας για να οδηγήσουν στην απόγνωση το μισό του ελληνικού λαού. Δηλαδή, η έννοια του εθνικού διχασμού δεν αρχίζει μονάχα το 16, συνεχίζεται τη δεκαετία του 20. Δεν είχε σημασία αν ήσασταν υπέρ, ας πούμε, οικογενειακός, εμείς ήμασταν βενιζελικοί, ας πούμε. Αλλά έπρεπε να καθίσω να διαβάσω για να καταλάβω τι στο καλό, καλό στον Νίκο. Θα παίξουμε. Κλασικός ξεχασιάρης, ναι. Άλεξ μου. Κάτσε μισό λεπτό. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου για τη δημοκρατία? Τώρα ανοίγει κουβέντα. Ήρθα ένα δευτερό εδώ. Εδώ το πιάνω και τώρα. Λοιπόν, παίρνουν μια μέρα να έρθω να ράξω να κάνουμε εκπομπάρα να γουστάρουμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Τώρα απλά ήρθα να τα γυαλιά. Δεν μπορούσα να μην προδώσω την παρουσία σου μέσα. Ήρθα σαν γάτο. Δεν είσαι γάτο. Αχάπη τον άρπαξα το λέω. Καλή συνέχεια, Άλεξ μου. Να σε καλά, φιλαράκι. Να σε καλά, δεύτερο. Λοιπόν, όπου χρησιμοποίησαν τα εργαλεία της δημοκρατίας για να αποκλείσουν υποψήφιους βουλευτές, για να προκαλέσουν εκλογικά πραξικοπήματα και όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία κατόπιν η ελληνική κοινωνία, βεβαίως μέσα από τον ανόητο φανατισμό, διότι όλοι αυτοί παίζουν στο κασίδι του κεφάλι, δηλαδή το ποιο είναι ο κασίδις, εμείς είμαστε οι κασίδιδες. Λοιπόν, και να έρθει αυτή η εκδίκηση μετά τον εμφύλιο. Η εκδίκηση για όλα αυτά που συνέβησαν 15 χρόνια πιο νωρίς. Λοιπόν, και τι συνέβη στη Γαλλία? Γιατί ρε παιδιά, ήταν εντυπωσιακό, έτσι? Δεν περίμεναν όλοι ότι θα έρθει μπροστά η κυρία Λεπέν. Λοιπόν, αχ. Και θα έλεγα τίτλο αυτής της κουβεντούλας μας, έτσι της μικρής, είναι πώς νοθεύεται η λαϊκή ψήφος και πώς οι υπερασπιστές της δημοκρατίας τελικά νοθεύουν τη δημοκρατία. Πρέπει να ξέρουμε γιατί, τι έγινε ρε φίλε, τι συνέβη ας πούμε στη Γαλλία. Τι έγινε με τη Λεπέν, αφού περιμέναμε να πάρει με το 33 στόχευε εκεί 280-289, πολύ σοφά ο Νίκος ο Σίμος είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό και πολύ σοφά το προέβλεψε το αποτέλεσμα και προβλέπουμε και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, τώρα όμως πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η εθνική συσπήρωση της κυρίας Λεπέν έλαβε 10 εκατομμύρια ψήφους, ποσοστό 37,05%, δηλαδή 4% περισσότερο από αυτό που είχε λάβει την προηγούμενη, στις ευρωεκλογές και στην προηγούμενη Κυριακή. Ο μεγάλος νικητής λοιπόν της εκλογικής νύχτας στο νέο λαϊκό μέτωπο, η αριστερή συμμαχία όπου συμμετείχαν η ανυπότακτη Γαλλία του κ. Μελανσόν, οι σοσιαλιστές, το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι οικολόγοι, έλαβε 7 εκατομμύρια ψήφους, ή 25,7%. Προσέξτε, δηλαδή το λαϊκό μέτωπο έλαβε 12% λιγότερο από τους ψήφους, έτσι. Γιατί σε επίπεδο θέσεων τα πήρε εκεί. Και η συμμαχία του κυρίου Εμμανουέλ Μακρόν έλαβε 6,3 εκατομμύρια ψήφους, δηλαδή 23,1%, δηλαδή 15% λιγότερο από την κυρία Λεπέν. Όμως έτσι όπως είναι φτιαγμένο το σύστημα, με τις παρατήσεις που έκαναν εκεί που θεωρούσαν μια τεράστια συνεργασία του Μακρόν, δηλαδή προσέξτε, με το Μακρόν το μισή η Γαλλία,
με τον Μακρόν που έγιναν εκατοντάδες συγκρούσεις με τα κίτρινα γελέκα, με την ιστορία που αποφασίζει αυτός ένα άρθρο του συντάγματος, το οποίο το είχε υπήρχε στο Σύνταγμα. Ο μόνος που τόλμησε για μία φορά να το χρησιμοποιήσει ήταν ο στρατηγός Ντεγκόλ, ο οποίος Μακρόν, ξέροντας ότι δεν πρόκειται να πάρει, για παράδειγμα, καμία κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης, το αποφάσισε. Δεν ήταν πρώτη φορά που το έκανε. Έκανε πάρα πολλές φορές, αρκετές φορές τέλος πάντων, αυτή τη χρήση του άρθρου. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κυριολεκτικά κυβερνάει τη Γαλλία ως λετάτσεμουά, οι λατάτσεμουάδες, λοιπόν, το κράτος είμαι εγώ, όπως έλεγε ο Λουδοβίκος, όχι ο Σεσλόγκο, ο επόμενος αυτόν τον βασιλιάς Ήλιος. Λοιπόν, και οπότε να δείτε πώς τα κατάφερε. Απαραιτηθήκαν λοιπόν, γιατί μετά στις επαναληπτικές εκλογές είναι το εκλογικό σύστημα της Γαλλίας, λέει, ας πούμε, είναι μια έδρα εκεί σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, ποιοι τη διεκδικούν, αυτός που πήρε 40% ή άλλος που πήρε 30% και αυτός που πήρε 20%. Παρατήτω αυτός που πήρε 20%, ανάλογα τώρα αν ήταν του Λαϊκού Μετόπου ή αν ήταν του Μακρόν, και έμενε ο ένας. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να κερδίσει η κυρία Λεπέν. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο νοθεύτηκε. Όταν νοθεύεις, προσέξτε τώρα κάτι, γιατί η δημοκρατία, φίλε, αυτό που θα έπρεπε να διδαχτούμε εμείς οι λαοί, και όχι όπως μας το διδάσκουν οι κομματικοί μηχανισμοί, διότι αυτοί δουλεύουν για την παρτάρα τους, λοιπόν, είναι μια νόθευση της, θα λέγαμε, της λαϊκής ψήφου. Ασυζητητή. Βεβαίως, με αυτόν τον τρόπο, ο κύριος Μελασσόν πήρε 173 έδρες, ο κύριος Μακρόν πήρε 150, 160, δεν ξέρω πόσες, από τις 240, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Αλλά προσέξτε, όταν οι άνθρωποι συμπεριφέρονται ως, πώς το λέγαμε, όπως οι φιλάθλοι, σε πράγματα τόσο σοβαρά, όπως είναι για παράδειγμα η Γαλλία μπροστά σε αυτό που συμβαίνει σε έναν πιθανόν επερχόμενο πόλεμο στην Ευρώπη μέσα, υπάρχει ο ίδιος πόλεμος εκεί στην Ουκρανία, και όλα αυτά εδώ, δηλαδή οι άνθρωποι του Λαϊκού Μετόπου της Αριστεράς δεχτήκανε να συνεργαστούν με έναν άνθρωπο των τραπεζιτών, για να καταλάβουμε έτσι την νόθευση όχι μόνο της σκέψης και της πολιτικής σκέψης και της πολιτικής πράξης, για να εμποδίσουν την άνοδο της κυρίας Λεπέν, η οποία θα πρέπει κάποιος να κοιτάξει κάποια φορά. Εγώ είχα πει πριν από πότε είχαν γίνει οι εκλογές προεδρικές στη Γαλλία, τι ακριβώς περιείχε το εκλογικό πρόγραμμα της κυρίας Λεπέν, το οποίο ήταν ένα δείγμα δημοκρατίας, θα έλεγα. Βεβαίως, διαφωνεί η κυρία Λεπέν στο ζήτημα της μετανάστευσης, διαφωνεί σε πράγματα που θεωρητικά τουλάχιστον αποτελούν θεμελιακά προβλήματα για τη Γαλλία. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι σαφέστατα θα ήταν η πρόθεσή της η ανάδειξη του γαλλικού σοβινισμού. Δεν ξέρω αν εμείς σαν Έλληνες είχαμε να κερδίσουμε κάτι από αυτό το γαλλικό σοβινισμό. Για τον κύριο Πικραμένο που μένει στη Γαλλία, βεβαίως ήταν το κέρδος, γιατί αποτελεί έναν συγκρουσιακό παίκτη κυρία Λεπέν απέναντι στον κύριο Ερντογάν, και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κοινή, όπως μας έχει πει, μια συζήτηση για ένα κοινή, ας το πούμε, συμμαχία ασφάλειας όσον αφορά για την Ανατολική Μεσόγειο και για τα γαλλικά συμφέροντα. Λοιπόν, αλλά την οθεύτηκαν η λαϊκή επιθυμία με αυτόν τον τρόπο, δεν αποτελεί επιβράβευση δημοκρατίας, παιδιά. Αποτελεί πραγματικά κατάρρευση της δημοκρατίας. Αυτά, βεβαίως, με τη συνείδηση μπορείς να λειτουργήσεις. Είναι τα συμπτώματα και οι εκφυλισμοί. Διότι, έχουμε πει από αυτή την εκπομπή, αυτή υποτίθεται η πρόμαχη της δημοκρατίας. Η πρόμαχη, θέλω να πω, όλοι αυτοί οι φανταστικοί τύποι οι οποίοι έχουν εκλεγεί και λένε η δημοκρατία και πρέπει να τη διαφυλάξουμε κτλ. Έχουν λειτουργήσει στον εκφυλισμό της, στην καταρρευσή της, στην αποδόμησή της, και βεβαίως αυτό φαίνεται και στην, έρχεται και λειτουργεί αναγκαστικά σαν αντίδραση και στους λαούς, είτε της Ευρώπης είτε της Ελλάδας. Λοιπόν,
Δεν ξέρω αν, και το έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή, αν μας τροφοδοτούν και μας καθοδηγούν σε μια αυταρχικές καινούργιες, ίσως ακροδεξιές κυβερνήσεις. Αλλά εγώ πρέπει να πω το εξής: ότι όταν εσύ δεν περιφρουρείς τη δημοκρατία, είναι σίγουρο ότι ο λαός, επειδή έχει ένα ένστικτο αντίδραση απέναντι σε ό,τι κακό του συμβαίνει, είτε αφορά τους αγρότες της Γαλλίας, είτε αφορά τους αγρότες της Ελλάδος, είτε αφορά την οικονομική κατάρρευση της μεσαίας τάξης, είτε στη Γαλλία είτε στην Ελλάδα, γιατί αυτά είναι κοινές εποχές, κοινά στοιχεία, κοινές εμφανίσεις έχουν, είτε την αύξηση του πλούτου των λίγων εις βάρος των πολλών. Λοιπόν, είναι αδύνατο να μην το πληρώσουν. Είναι αδύνατο η δημοκρατία να μην πληρώσει το τίμημα υποτίθεται των υποστηρικτών της. Πρέπει να θυμίσουμε ότι κάτι αντίστοιχο έγινε στη Βρετανία. Να καταλάβουν δηλαδή, ο κύριος Φάρατζ πήρε 4 εκατομμύρια ψήφους, έβγαλε 4 βουλευτές, ενώ οι φιλελεύθεροι δημοκράτες με 3 εκατομμύρια 489 ψήφους πήρανε 63 έδρες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ιστορία, θυμάστε που λέγανε για τον Τραμπ, που είχε πάρει λιγότερες, ενώ είχε πάρει περισσότερες έδρες, πήρε λιγότερους εκλέκτορες, και αυτά όλα τα μαγειρέματα ενός μηχανισμού που στα δικά μας τα μάτια δεν είναι ορατός, είναι σίγουρο ότι φαλκιδεύουν τα πιο σοβαρά στοιχεία, τα οποία μπορούν να διατηρήσουν την ευνομία σε έναν τόπο. Γιατί χωρίς δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει ευνομία, όπως και δεν μπορεί να υπάρξει ευνομία χωρίς δικαιοσύνη. Λοιπόν, να περάσουμε λιγάκι, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει. Δημήτρης Καλαϊτζίδης μάλλον θα έχει το δελτίο ειδήσεων του Μετρόπολης 95 και 5. Και τις διαφημίσεις. Εμείς με λίγο μουσικούλα, έτσι πρώτα βάλε λίγο μουσικούλα, λοιπόν να πάμε στο χορηγό μας, στο Box Delivery App. Ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, και δεν θα έρθει μόνο του έτσι. Η παραγγελία σου είναι γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Οπότε κατεβάστε το Box Delivery App στα κινητά σας. Πάμε λοιπόν εδώ στις πολιτικές ειδήσεις του Μετρόπολης 95 και 5. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και πάμε στο επόμενο, δηλαδή μισό λεπτό. Ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχει ας πούμε μια ολόκληρη μυθολογία, πρόσφατη, σύγχρονη μυθολογία, γύρω από τα bitcoin. Θα μου πείτε, υπάρχει κάποιοι που μας ενδιαφέρει, δεν ξέρω παιδιά αν σας ενδιαφέρει ή όχι, αλλά πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές ακούω φίλους και φίλες να μιλάνε για αυτό το καινούριο είδος νομίσματος, κρυπτονομίσματος. Πρέπει να πούμε ότι είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που λένε ψηφιακό ευρώ. Λοιπόν, έτσι για να σας πω για την ιστορία λιγάκι, πρώτα απ' όλα πώς παράγεται ένα bitcoin. Ξεκίνησε, για να σκεφτείτε, αυτό νομίζω και το 2005, όπου όταν έχεις ανοιχτό τον υπολογιστή, έχεις κατεβάσει και ένα προγραμματάκι, ανάλογα με την ενέργεια που χρησιμοποιούσε, ηλεκτρική ενέργεια ο υπολογιστής, άρχισε να παράγει bitcoin. Αυτό έτσι παράγεται το bitcoin. Σήμερα έχουν φτιαχτεί τεράστιες μονάδες στο Καζακστάν και σε άλλες χώρες, όπου δουλεύουν καταναλώνοντας απίστευτη μεγέθη ηλεκτρικής ενέργειας και παράγουν bitcoin. Αυτό είναι το όλο η ιστορία. Μην νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Υποτίθεται όμως ότι υπάρχει, είναι κρυπτογραφημένο αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ξέρει κανένας τι bitcoin έχει στην τσέπη, δεν έχεις. Εγώ θεωρώ βεβαίως ότι ήδη από τη στιγμή που μπήκε η Vanguard και η BlackRock στην αγορά των bitcoin πριν από 2 χρόνια, δεν κάνω 2,5, το οποίο είχε οδηγήσει σε αυτοκτονίες εδώ στην Ελλάδα, παιδιά τα οποία νεαρά, που, γιατί κυρίως νεαρά παιδιά είναι αυτά τα οποία επενδύουν σε αυτά τα νέα διαφορετικού είδους επενδυτικά προϊόντα εμπνευσμένα μέσα από την πληροφορική και όλο αυτό το πράγμα. Όμως είναι πλέον για μένα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μια νοθευμένη ιστορία. Λοιπόν, και εκεί που ανέβαινε το bitcoin και είχε φτάσει πάλι στις 55.000, μπαμ, τρώει μια κατρακύλα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι γιατί έγινε. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Και το μεγάλο ζήτημα που αφορά και τη Γαλλία, αφορά και την Γερμανία, αφορά και την Ελλάδα, αφορά γενικά την Ευρωπαϊκή Δύση.
τα τεράστια ελλείμματα που έχει προκαλέσει η ιστορία και ενασχόληση, η χρηματοδότηση με δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμυρίων της, του Ουκρανικού πολέμου, του πολέμου στην Ουκρανία. Επί εβδομάδες τώρα, προσέξτε, γιατί αυτό είναι, αυτό μου τράβηξε το ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε εδώ ότι γενικώς και οι θεσμοί υποτίθεται που προστατεύουν τα συμφέροντα των, των πολιτών, όπως είναι για παράδειγμα η αστυνομία, που βλέπουμε πόσο νοθευμένες είναι, νοθευμένα τα πράγματα έτσι. Λοιπόν, εδώ επί και εβδομάδες η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, η κυβέρνηση της Γερμανίας πουλάει bitcoin αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και λειτουργεί ως ένας από τους κύριους παράγοντες στο ξεπούλημα του δημοφιλούς κρυπτονομίσματος. Προσέξτε λοιπόν, άρχισε να πουλάει τα bitcoin από ένα πορτοφόλι, ψηφιακό είναι το πορτοφόλι, που διαχειρίζεται το Ομοσπονδιακό Γραφείο Δίωξης Εγκλημάτων. Έχει πουλήσει λοιπόν το Ομοσπονδιακό Γραφείο Δίωξης Εγκλημάτων 900 bitcoin ή τέλος πάντων, πάντως αξίας 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων με βάση τις σημερινές τιμές, σε μια τεράστια ποσότητα που κατασχέθηκε πριν από κάποιο διάστημα από έναν ανενεργό ιστότοπο πειρατείας ταινιών, σύμφωνα με τα δεδομένα του περιοδικού Chain, που παρακολουθούταν από την Blockchain Arkham Intelligence, τη γερμανική εταιρεία που, της ψηφιακής κατασκοπίας και τέλος πάντων έρευνας. Την περασμένη εβδομάδα έχει πουλήσει 3.000 bitcoin αξίας 172 εκατομμυρίων και σήμερα, πάλι το ίδιο, τη Δευτέρα δηλαδή, έριξε στην αγορά άλλα 2.739 bitcoin αξίας 155 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε, δηλαδή κατάσχουν τα bitcoin. Και βεβαίως τώρα μιλάμε ότι έχει ένα κόμμα αξίας, λέει, bitcoin έχει το συγκεκριμένο γραφείο της δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος της Γερμανίας, έχει 32.488 bitcoin ακόμα, ας πούμε, 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σταδιακά θα τα πουλήσει όλα. Για να καταλάβετε, μέχρι τώρα λέει στην διεθνή αγορά, αλλά παίζει, είναι καλό αυτό. Την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσουμε έναν εξαίρετο κύριο, τον κύριο Φρεντερίκο Καράσκο, ο οποίος είναι ειδικευμένος κυβερνοασφάλεια και σε αυτά τα ζητήματα, και νομίζω ότι θα τα συζητήσουμε και αυτά, για να ξέρουμε, επειδή παιδιά, συγγνώμη, προχωρούμε, ας πούμε, σαν με τα γατάκια, όσο τα έχω πει, τα γατάκια, τα τυφλά, ας πούμε, μπροστά σε αυτή την εποχή, όπου όλοι εξαπατούν όλους, όπου η σταθερότητα έχει μετασχηματιστεί σε απόλυτη ρευστότητα. Λοιπόν, υπήρχε μια εταιρεία που λεγόταν Mt. Gox. Ήταν ένα χρεοκοπημένο ανταλλακτήριο που πριν από 10 χρόνια δέχτηκε μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση και έχασε bitcoin αξίας 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Να σκεφτείτε ότι το ανταλλακτήριο χρεοκόπησε τότε, άρα πριν από 10 χρόνια, καλά τα λέω, εντάξει, μπορεί να καθυστερώ να το βάζω και λίγο αργά, ήταν η αξία τους 600 δολάρια. Δηλαδή πριν από 10 χρόνια τα bitcoin είχαν 600 δολάρια αξία. Το καθένα. Πότε καταλαβαίνει τι έχει παίξει σε αυτή την ιστορία, την απίστευτη ιστορία. Πρέπει να πούμε ότι η νέα γενιά σε παγκόσμιο επίπεδο, με το που συμμετείχε η Vanguard και η BlackRock στο να μπουν σε αυτή την αγορά και βεβαίως να καταληστέψουν τους ανθρώπους, έχασε πριν από 2 χρόνια οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 1,2-3 εκατομμύρια δολάρια. Από αυτούς πάρα πολλοί Έλληνες νέοι. Και μάλιστα εδώ στην, θυμάμαι εδώ στην, μπορεί να έχει και 2 χρόνια αυτή η ιστορία, εδώ στην Θεσσαλονίκη ήταν και ένας γυμναστής ο οποίος αυτοκτόνησε αφού πρώτα είχε σκοτώσει κάποια φίλη του, δεν θυμάμαι, πάντως και που σχετιζόταν η αυτοκτονία του σε, άμεσα με την κατάρρευση τότε του bitcoin που από 55-60 χιλιάδες βρέθηκε ξαφνικά στα 15 χιλιάρια. Άμα θέλουν να σε φάνε, θα σε φάνε, θα σε δαγκώσουν και δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσεις, αδελφέ, παρά μόνο αν έχεις μέσα στο μυαλό σου τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν από λίγο καιρό, ο κύριος Βενιζέλος, ο γνωστός μας εδώ, όχι ο παλιός, ο καινούριος, έλεγε ότι δεν αξίζει τον κόπο να καθίσει η Ελλάδα, προσέξτε τώρα γιατί αυτά είναι τα δύο εργαλεία, το μαστίγιο και το καρότο. Ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι δεν αξίζει για την Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τον ορυκτό της πλούτο σε φυσικό αέριο πετρέλαιο, διότι ως γνωστόν, έτσι είπε,
πλέον θα τον αντικαταστήσει με το να γίνουμε εμείς μπαταρία της Ευρώπης, να γίνει δηλαδή τι η Ελλάδα να γίνει, ένας τεράστιος χώρος από ανεμογεννήτριες στη θάλασσα, σε βουνά, σε όρη κτλ. Και να καλύψουμε και τις αγροτικές μας εκτάσεις με φωτοβολταϊκά. Και έτσι είπε, δεν αξίζει δηλαδή να μην πλακωθούμε τώρα. Άμα θέλει δηλαδή εν ολίγη στην Τουρκία, ρε παιδί μου, να προχωρήσει στην εκμετάλλα, αυτό που λέμε, το κάνουμε. Ρε παιδί, ας τους να πάνε μόνοι τους, ας πούμε, να τα πάρουν όλα. Βεβαίως. Αυτό το οποίο δεν μας έχει πει ο κ. Βενιζέλος, για να καταλάβετε πόσο υπόγεια λειτουργούν στη διαμόρφωση αντιλήψεων στην ελληνική κοινωνία. Οι εταιρείες πετρελαίου, πρέπει να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή, στο 2024, χτυπάνε κόκκινο στη κερδοφορία. Οι πέντε κορυφαίες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου με έδρα τις ΗΠΑ, ανακεφαλοποίηση αγοράς, δηλαδή η ExxonMobil, η Chevron, η ConocoPhillips, η EOG Resources, η Schlumberger, λοιπόν, έχουν συγκεντρώσει κέρδη περισσότερα από 250 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ του 2021 και του 2023. Δηλαδή, αύξηση των κερδών τους 160% σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της κυβέρνησης του κυρίου Τραμπ. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, ό,τι να σου λένε. Καλά, βέβαια, μας δουλεύουν κανονικά, μας δουλεύουν. Να σας πω το εξής. Πρώτα, 42,13% κυβικό αέριο θα έρθει από τη Ρωσία, σύμφωνα λοιπόν με την Ρώσικη Υπηρεσία Φυσικού Αερίου, στην Ευρώπη μέσω των αγωγών Ουκρανίας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει, δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να το συλλάβω. Υπάρχει ένας πόλεμος, γίνεται χαμός, πέφτουν βόμβες, ιστορίες. Όμως, για να καταλάβουμε ότι πόσο μπορεί στημένο να είναι το παιχνίδι, η αγωγή που περνάει και ξεκινάει από τη Ρωσία και περνάει στην Ουκρανία. Παρόλο που η Ουκρανία χρωστάει δισεκατομμύρια, γιατί ξέρετε παίρνει τέλη διέλευσης και παίρνει ένα κέρδος όταν πάει, ας πούμε, στην Γερμανία, στην Αυστρία ή οπουδήποτε, τέλος πάντων, διανέμεται κατόπιν, τώρα είναι αθικτή. Αυτό που αποκάλυψε η Die Welt είναι ότι οι Ουκρανοί είχαν σχεδιάσει να ανατινάξουν το Nord Stream 1 και Nord Stream 2, από το Nord Stream 1 τότε υπήρχε, από το 2014. Αυτή είναι η αποκάλυψη της Die Welt. Ξέρουμε βεβαίως, δεν έχει σημασία ποιος κατηγορήθηκε, πώς πια, δηλαδή τα τεράστια πηχαία γράμματα, οι Ρώσοι τίναξαν τους αγωγούς και άλλα τέτοια. Είναι γνωστό πλέον ότι τους ανατίναξε η Ουκρανία, έτσι. Λοιπόν, τους υπόγειους θαλάσσιους αγωγούς που έστελναν, τον υπόγειο τον πρώτο που έστελνε από την Ρωσία στην Γερμανία, τον Nord Stream 1. Και μάλιστα αυτή την εταιρεία πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Σρόντερ, ο προηγούμενος καγκελάριος Σρέντερ, και ο προηγούμενος λοιπόν καγκελάριος της Γερμανίας, ήταν πρόεδρος αυτής της ρωσογερμανικής εταιρείας. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, πια δεν κατάλαβα για ποιες κυρώσεις μιλάνε για τη Ρωσία ακριβώς. Τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ρωσία και τις κυρώσεις. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, σας είχα πει πριν από στο National Defense, που είναι ένα στρατιωτικό περιοδικό πολύ αναγνωρισμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έλεγε ότι το 30% των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη χρησιμοποιεί ρώσικη πώς το λένε, ρώσικο πετρέλαιο και τα λοιπά, για να λειτουργήσει εδώ στις εγκαταστάσεις που έχει σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης. Λοιπόν, το πιο φοβερό ποιο είναι, ότι μόλις ανακαλύψαμε, προχθές ιδιοσιογραφικά ανακαλύφθηκε, ότι η Αμερική αγόρασε ουράνιο από τη Ρωσία για τις ανάγκες των πυρηνικών του σταθμών. Ε, παιδιά, μήπως τρώμε χόρτο τον παπά ξανά για ακόμη μια φορά ιστορικά? Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Τελικά έχουμε πληρώσει βεβαίως αυτό το τραγικό παιχνίδι εις βάρος μας, εις βάρος της τσέπη μας, με όλο αυτό που, μόνο αυτό που ήρθε και ξεπίδησε μέσα από αυτή τη βρωμερή ιστορία του COVID-19. Αυτή την τρομερή ιστορία που άλλαξε πράγματα, συμπεριφορές, τα πάντα, ας πούμε, μέσα στις κοινωνίες μας. Και την ίδια στιγμή με τον πόλεμο της Ουκρανίας, αν και είχε ξεκινήσει από πιο μπροστά με τα χρηματιστήρια που μας έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε την Ελλάδα στο χρηματιστήριο Ολλανδίας. Θα μπορούσε να το βάλει σε κάποιο άλλο χρηματιστήριο που είναι πιο φυσιολογικές τιμές, αλλά όχι. Εδώ, αυτοί οι 4-5, είχαμε 5 γιώργηδες που παίζανε με την λίρα, τη χρυσή, την περίοδο της.
την περίοδο της κατοχής και κερδοσκοπούσαν εις βάρος των απλών ανθρώπων με αυτό το παιχνίδι το χρηματιστηριακό που κάνανε. Ένας από αυτούς ήταν ο μπαμπάς του κυρίου Σιμίτη, ο άλλος από αυτούς ήταν ο μπαμπάς του κυρίου Κόκαλη. Δηλαδή εντάξει, λέω τώρα, νομίζω ότι ήταν ο πατέρας του κυρίου Κόκαλη. Πάντως ο πατέρας του, α όχι, ήταν ο Χαροκόπος, ο γκόμενος της, αυτή ήταν η λέξη, τέλος πάντων, της Μελίνα Μερκούρια, τους μεγαλύτερους μαυραγωρίτες της κατοχής, έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι πέντε Γεώργηδες. Τώρα έχουμε τους πέντε Γεώργηδες οι οποίοι έχουν εξισχύσει τον ελληνικό λαό, τα τιμολόγια της ΔΕΗ, τα τιμολόγια του φυσικού αερίου, τα τιμολόγια τα ένα, τιμολόγια το δύο, είτε φυσικό αέριο είτε ρεύμα, τα οποία έχουν εισπράξει βεβαίως. Θα σου πω κάτι. Άμα αρχίζεις να αγοράζεις από μένα κάτι, το οποίο ξαφνικά το πλήρωνες 5 cents και ξαφνικά το πληρώνεις 19, 20, 25, 30, 35 και μετά σου ξαναφέρω στο 19, θα πεις πω πω ρε φίλε, τι φτάσαμε να πληρώνουμε, αλλά τώρα καλά, στα 19 cents. Την απόσταση ρεύματος πληρώνουμε πριν από κάποια χρόνια από τα 5 cents στα 19 cents, δεν θα τη σκεφτούμε. Το πώς οδήγησαν στο κόστος παραγωγής στην διατροφική αλυσίδα, στην παραγωγή τροφίμων και τα λοιπά, δεν θα το σκεφτούμε. Το απίστευτο, η ΦΕΤΑ έκανε 6, ναι κύριε Πρωθυπουργέ, έκανε 6 ευρώ πριν από 3 χρόνια. Τώρα πάνε να την πάρεις, έχει 12, 14, 15, έφτασε και στα 16. Με συγχωρείτε. Το λάδι, το λαδάκι μας ρε παιδιά, από 3,5 ευρώ που το παίρνουμε πέρσι, να φτάσει στα 10. Βεβαίως όλοι οι εκμεταλλευτές, οι μεσάζοντες, οι αγοραστές αυτών των προϊόντων που τα αναδιαθνέμουν μέσω των σούπερ μάρκετ ή με άλλων στην την αλυσίδα της... Αχ, θα μου τα τρελαίνομαι, ας πούμε. Φυσικά κερδοσκοπούν εις βάρος μας και μας έχουν αφήσει και μας βαράνε και από αριστερά και από δεξιά και από πάνω και από κάτω και μας έχουν ζαλίσει σαν τα κοτόπουλα. Λοιπόν, όλο αυτό το παιχνίδι με το ρώσικο πετρέλαιο, με το ρώσικο φυσικό αέριο. Λοιπόν, πού είναι ο κυρός, πήγε, δηλαδή, συγγνώμη να σας δώσω να καταλάβετε ότι η, πώς το λένε, ποιος είναι ο οργανισμός αυτός. Λοιπόν, η Παγκόσμια Τράπεζα αναγνώρισε τη Ρωσία σαν χώρα υψηλού εισοδήματος παρά τις κυρώσεις. Αυξήθηκε το ΑΕΠ της Ρωσίας 36%. Τι συμβαίνει ακριβώς με αυτούς τους αλητήριους που κυβερνούν την Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί και ο Πούτιν να είναι μέσα στο παιχνίδι. Εγώ σας το λέω. Έχω δει τόσα, έχω διαβάσει τόσα τα μάτια μου σε όλα αυτά τα χρόνια με τις ιστορικές σχέσεις και συγκρούσεις που δεν θα μου κάνει τίποτα εντύπωση. Το καταλαβαίνετε. Η Παγκόσμια Τράπεζα αναγνώρισε τη Ρωσία σαν χώρα υψηλού εισοδήματος που παρά τις κυρώσεις αύξησε το ακαθάριστο εθνικό της προϊόν κατά 36%. Και έχει βυθιστεί το δικό μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορώ να το σκεφτώ ότι σε συνέργεια η Αμερική με τη Ρωσία έχουν οδηγήσει σε πτώχευση στην Ευρώπη. Και τι ανθρώπους έχουμε εμείς και εκλέγουμε πάνω σε αυτές τις εξουσίες, στις έδρες και στις θέσεις και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε πόσο ανεύθυνοι φερόμαστε αυτή τη στιγμή και σε όλη αυτή την κατάσταση. Με συγχωρείτε. Δηλαδή αυτά δεν είναι ειδήσεις φαντασίας. Είναι πραγματικές ειδήσεις. Είναι η πραγματικότητα την οποία πρέπει να την ψάχνουμε, να τη σκάβουμε για να την έφερουμε στην επιφάνεια. Δεν είναι από συνωμοσιολογικά site. Είναι από επίσημα, από το The Economist, από τους, δηλαδή τους Financial Times, από τέτοια είδους αρθογραφία. Και βλέπεις, ας πούμε, έρχονται πάνω αυτά εδώ τα πράγματα και λες, κάτσε, τι γίνεται ρε φίλε. Είναι δυνατόν? Τι σανό τρώμε ρε φίλε. Πρέπει να ξυπνάμε, γιατί μας οδηγούν σε πολύ δυσάρεστα και σε πολύ άσχημα πράγματα. Λίγο μουσικούλα. Άκουσα χθες από τον φίλο ότι το box είναι μόνο για τους ανθρώπους που έχουν Κοσμοτέ. Όχι βέβαια. Το box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Έχεις δώρο και 5 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη που θα κάνεις. Τώρα δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, κατέβασε το Box Delivery App στο κινητό σου. Πάμε λιγάκι στις διαφημίσεις των 9.30 και επιστρέφουμε πάλι πίσω εκπλήξεις του αγαπητού Εμίλιο. Πρέπει να διορθώσω προηγουμένως
ότι δεν 36% αύξηση του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος, έκανα λάθος στρίκτρο, βεβαίως είναι, πάλι είναι 3,6. Δηλαδή, εντάξει, ήταν υπερβολικό, ζητάω ταπεινά συγγνώμη, πάνω στην, πώς το λένε, εκ παραδρομής που είναι το λάθος αυτό. 3,6% είναι η αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Ρωσίας. Αλλά έχει περάσει πλέον τα 14.000 δολάρια κατά κεφαλή εισόδημα, το οποίο την τοποθετεί ανάμεσα στις υπόλοιπες των G7. Λοιπόν, η Ρωσία προχωράει καλά, η Ευρώπη πηγαίνει να μην πω πού και να μην πω πούμε, να μην το πούμε έτσι, γιατί έχουμε και το Σουρού. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Καινούριο λέει Κατάρ φτιάχνεται στη Λατινική Αμερική. Είναι μια χώρα που έχει το 90% έκταση της Βρετανίας και πρώην απικία της Βρετανίας και έχει μόλις το 1,2% του πληθυσμού της Βρετανίας. Λοιπόν, η Βρετανία γύρω στα 65 εκατομμύρια, οπότε έχει κάπου 6,5 εκατομμύρια είναι οι κάτοικοι της Γουιάνας, όπου μιλάμε βρέθηκαν μερικά δισεκατομμύρια, εκατομμύρια από θέματα ορυκτά του πετρελαίου. Τα δικαιώματα και εξαγωγές του πετρελαίου μέχρι τώρα την είχαν συνεισφέρει 1,62 δις, αλλά όπως φαίνεται θα ανέβουν μέχρι τα 7,5 δισεκατομμύρια. Θα ενισχύσουν λοιπόν δραματικά τον προϋπολογισμό αυτής της παύτοχης χώρας, όπου ο καθημερινός άνθρωπος δεν κερδίζει ποτέ περισσότερο, μάλλον πρέπει να είναι πλούσιος, 20 δολάρια. Αυτά έτσι για να πούμε για τον κύριο Βενιζέλο και όλους αυτούς εδώ που είναι και τόσοι larger, παιδί μου, λες και τα είχαν από τα μπαμπά τους αγορασμένα αυτά τα δικαιώματα που αφορούν τους ελληνικούς, τον ελληνικό φυσικό πλούτο που έχει πέδαφος και πάνω από το έδαφος, λοιπόν, και τα διαθέτουν αριστερά και δεξιά στην προσπάθεια της διάσωσης τους. Μάλιστα. Λοιπόν, και να πούμε ένα παράδειγμα. Διαβάζω άρθρο. Ξέρουμε και το όνομα και το τηλέφωνο και τη διεύθυνση των όποιων μπαίνει στα γήπεδα του μπάσκετ και σε λίγο του ποδοσφαίρου. Εσείς, παιδιά, δεν ξέρω, εγώ δεν πάω στα γήπεδα να πω την αλήθεια, έτσι. Αλλά είναι δυνατόν να πηγαίνει στο γήπεδο και να ξέρει για ποιο λόγο το κράτος ποιος είσαι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό η ψηφιακή αστυνόμευση αρχίζει και γίνεται πιο έντονη και πιο ενοχλητική. Α, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, δηλαδή, εσείς μπορεί να αστυνομεύεστε, αλλά όπως ξέρετε, στην ελληνική πολιτική ζωή αυτοί οι άνθρωποι κάνουν όρια. Τα σκάνδαλα με τον κύριο Αβγιανάκη δεν έχουν τελειωμό. Δεν έχουν τελειωμό με αμαρτωλή οίκε, με αναθέσεις εξπρές, με πάρτι απάτης στην Κρήτη, και το οποίο, ας πούμε, βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με άρση διαπίστευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι ξεκίνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού μια δημιουργία, μια ΣΥΚΕ της ΠΡΟΕΞΠΟ που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2022 με κεφάλαιο μόλις 1.000 ευρώ. Ρε παιδιά, ακούστε κάτι. Άμα να πάμε να κάνουμε και εμείς τέτοιες εταιρείες. Θα βρούμε 1.000 ευρώ, θα μου δανείσει ο Εμίλιος ένα πεντακοσαρικά για αυτά που κερδίζει με τη... Θα το βάλω και συνέτερο, ρε φίλε. Λοιπόν, και ξαφνικά αυτή η εταιρεία η οποία φτιάχτηκε με 1.000 ευρώ άρχισε να παίρνει με ένα χρόνο. Κάποτε υπήρχε αυτό που έλεγε 3 χρόνια, να δούμε πόσο κερδοφόρηκα. Αυτά έχουν καταργηθεί τελείως, ας πούμε, με απευθείες αναθέσεις από τον ελληνικό γεωργικό οργανισμό, αυτόν που υποτίθεται δίνει τις... Πώς το λένε, δίνει τις αποζημιώσεις. Και ξαφνικά το 23 βλέπω εδώ 34.800 ευρώ στα πλαίσια της 27ης ΔΕΘ. Το 23 βλέπω εδώ παράγω βιολογικά 17.000 ευρώ. Το 23 ανάθεση με εκδόση μερολογίου ατζέντα. Εκπάσεις κάνω χώρα, τζάμπα ένα μερολόγιο ατζέντα.
Λοιπόν, και σημειωματάριο 33.000 ευρώ. Απευθείας ανάθεση για κάλυψη δαπάνης προμήθειας οικολογικών σημειωματάριων Α5 35.000 ευρώ για την αγρότικα. Καλά, χρησιμοποιούν τις δικές μας εκθέσεις για να βγάλουν λεφτά. Άρε. Λοιπόν, και όλα αυτά εδώ τα δημιουργήματα του κυρίου Βγενάκη. Του κυρίου Αβγενάκη, τι να πω. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει ήδη έλεγχο πάνω στον ΟΠΟΚΕΠΕ, λοιπόν, που δεν ξεκινάει βέβαια μόνο με τον κύριο Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης πήρε μια κατάσταση στα χέρια του, είπε βεβαίως να την προκόψει. Γιατί με την προκόψει, αφού το κάνανε και οι προηγούμενοι, να μην το κάνουν και οι επόμενοι. Καλό, ε. Εντάξει, βγάλε ο κύριος Πολάκης εκεί πάρτι άλλων εκατομμυρίων να θέσει στη Δυτική Ελλάδα. Πάλι με τον κεντρικό ήρωα τον κύριο Βιαννάκη, λέει την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το επιμελητήριο Αχαΐας, το Υπουργείο Πολιτισμού, και λέει φαίνεται εδώ μιλάμε για πάρτι πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Ξέρετε κάτι, που δόθηκαν σε ραδιοφωνικούς σταθμούς κτλ. Τώρα τι συμβαίνει? Είναι αυτή η ιστορία που... Εγώ θυμάμαι, σας είχα πει πριν από κανένα δύο χρόνια ή ένα χρόνο, βλέπω ένα διαγωνισμό της ελληνικής αστυνομίας όπου θέλει ντρόν και τα πληρώνει, θέλει πέντε ντρόν προς να πληρωθούν 2 εκατομμύρια. Πάω και ψάχνω, ρε παιδιά, τα ντρόν που χρησιμοποιούν η τροχέα και οι αστυνομικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ και είναι όλα διαφανή, έτσι. Πάνω το ξέρουμε. Λοιπόν, και βλέπω πόσο κοστίζει, ρε φίλε, λέω, αυτό τα ντρόν και πέντε. Γιατί πέντε ντρόν 2 εκατομμύρια είναι 400.000 το καθένα. Τες 5-20. Λοιπόν, 400.000, λέω, είναι, κάνουν τόσο. Πολύ ακριβά τα βλέπω. Μην νομίζετε, υπάρχουν και πολύ ακριβά ντρόν, όπως τα Bayraktar, τα οποία έχουν 5 εκατομμύρια. Αλλά αυτά που αφορούν την αστυνομία είναι άλλου είδους, για την αστυνόμευση και τα λοιπά. Κοιτάω και βλέπω τα πιο εξελιγμένα ντρόν που υπήρχαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κόστησαν από 150.000, 80.000 ήταν κανονικά. Αλλά πήγα στα πιο ακριβά, ρε παιδί μου, super duper συστήματα παρακολούθησης για φωτιές, για το ένα, για το άλλο, υπέρυθες κάμερες ιστορίες. Το πιο ακριβό έκανε σε διαγωνισμούς που κερδίθηκαν, έτσι. 156.000. Τι λέω, ρε φίλε. Άντε να φτάνει και μέχρι 200. Ρε φίλε, 200 στην τσέπη. Όχι, ρε εσύ. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Έχουν βρει λοιπόν αυτό το δημόσιο κορβανά και τον έχουν ταράξει. Θα υπενθυμίσω ότι το ελεκτικό συμβούλιο, αυτό που ελέγχει γενικά τη διοίκηση του... Τώρα βέβαια είναι όλοι στη θέση τους, έτσι. Γιατί δεν πειράζει, να εξοικειωνόμαστε. Μας κλέβουν που δεν μας κλέβουν. Ας μας κλέψουν κανονικά, σου λέει, δεν πειράζει. Πώς να το ξέρουμε ότι μας κλέβουν, κατάλαβε. Διαπίστωσε ότι μόνο κατά τη διάρκεια του κοροναϊού αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη δηλαδή, μεταξύ, ξέρεις, η λογική είναι ότι εμείς δεν ξέρουμε τι έγινε στην προηγούμενη κυβέρνηση, τώρα έχουμε νέα κυβέρνηση. Το άκουσα και αυτό, αλλά αυτό με προφορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση, τώρα αυτή είναι η καινούργια κυβέρνηση. Είχε εξοδέψει 9 δισεκατομμύρια σε απευθείες αναθέσεις κατά την περίοδο του κορονοϊού. 9 δισεκατομμύρια, πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή είναι πάρα πολλά λεφτά. Και σε σύνολο μαζί με κάτι αναθέσεις του τύπου συμμετέχει στο διαγωνισμό αλλά τον φτιάχνω στα μέτρα μου γιατί είναι συνέχεια του προηγούμενου που κέρδισε κτλ. 15 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι πλούτος έχει διανεμηθεί εδώ στην Ελλάδα. Έτσι έχουν βγει τα καινούργια εκεί πέρα που μας βάζουν εκεί στις επιτηρίες του εξωτερικού. Αυξήθηκαν οι πλούσιοι στην Ελλάδα. Πώς δεν θα αυξηθούν, ρε φίλε, αφού τα λεφτά πάνε κατευθείαν εκεί που πρέπει, στις τσέπες των ημετέρων. Και αν θυμάστε καλά, πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε διδακτορικό, διδοκτοράτη στο καλό, σαν τον κύριο Μαρινάκη που τον είδα εκεί με το καπέλο και μου θύμισε τον Ερίκο τον 8ο, τον Γενοπόγονα. Αν πάτε να δείτε δηλαδή τον Ερίκο, ο Ρίκος 8ος κυβερνά νομίζω από το 1523 μέχρι το 1565, είναι ο πατέρας της... της Ελισάβετ αυτή με τον Ντρέικ και τα λοιπά, τους πειρατές και όλα αυτά εδώ, ο γιος του Ερίκου του 7ου, του Τιδόρ. Λοιπόν, έτσι ήταν, δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης έμοιαζε πάρα πολύ με τον Γιανοπόγον, ο οποίος είχε παντρευτεί 7 γυναίκες, είχε καθαρίσει τις 5, ξέρω εγώ, με την Άννα Μπόιλινγκ και τα λοιπά. Λοιπόν, βραβεύτηκε και αυτός εκεί από το... πήρε και αυτός ένα δοκτοράτι, πήρε τέλος πάντων. Αλλά πάμε λιγάκι, εντάξει,
Αμερικανοί είναι. Είναι φίλοι μας οι Αμερικανοί, τα έλεγε σε μια σύγχρονη μετάδοση ο κύριος Μάρτσας, όπως έλεγε. Είναι, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας στην κλασική ταινία. Τέλος πάντων, εδώ μιλάμε για τον Κότς, που το Πανεπιστήμιο, πατριάρχη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κότς, ξέρεις να πει επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γερμανία, στην Τουρκία. Λοιπόν, οπότε βραβεύτηκε ο κύριος Τσίπρας, πύλησε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που κάνει 26.000 δολάρια η φίτηση το χρόνο, διότι είναι των ιδιωτικών πανεπιστημίων ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, φίλος του κύριου Τσίπρα ο κύριος Κότς και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Και τι μας λέει ο κύριος Κότς, υπενθυμίζοντας την ομιλία του Τσίπρα στην 30η τελετή αποφύτησης του από το Πανεπιστήμιο Κώστα Κωνσταντινούπολη το περασμένο Σάββατο, προκάλεσε το ενδιαφέρον της ελληνικής και τουρκικής, λέει, κοινωνικής γνώμης, και πρέπει, λέει, οπωσδήποτε να πιέσουμε για τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας, για να ξέρουμε και ποια συμφέροντα εκπροσωπεί και ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Διότι όταν σου δίνουν ένα έτσι δοχείο, μαζεύονται και όλοι, όλοι και οι ακαδημαϊκοί, οι Τούρκοι ακαδημαϊκοί, και σε βραβεύουν και τσου 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 χειροκροτήματα και μπράβο, έβγε και να είσαι και τα λοιπά. Όπως καταλαβαίνετε, να ξέρουν πια, τα ξέραμε και πριν. Πρώτα πήγε στο Τέξας και μετά ήρθε εδώ στην Ελλάδα να κάνει τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως, σαν ένα εργαλείο, πώς θα το λέγαμε έτσι, από ριζοσπαστικοποίησης του ελληνικού ριζοσπασμού, όπως είχε προκύψει μέσα από το κίνημα, τα κινήματα των γανακτισμένων και όλη αυτή τη χλαπάτσα που φάγαμε για λογαριασμό αυτών των απατεώνων όσων μας έχουν φέρει εδώ και μας πάνε στα ακόμα χειρότερα. Και να ξέρετε, τα ακόμα χειρότερα είναι στο δρόμο μας μπροστά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο κύριος Κότς έδωσε συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία και είπε ότι πρέπει να πιέσουμε για τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας. Πρόσφατα έβγαλε η Ελευθεροτυπία, όχι η Ελευθεροτυπία, συγγνώμη, η Εφημερία των Συντακτών, έναν άλλον που λέει ότι δεν υπάρχουν τώρα ζώνες και τα λοιπά μεταξύ Τουρκίας και προστατευόμενες. Αυτά εδώ είναι εκ του περισσού. Ας να πάμε να προχωρήσουμε εκεί στην εκμετάλλευση του Αιγαίου. Δηλαδή η Εφημερία των Συντακτών, ο κύριος Τσίπρας, ό,τι σημαίνει αυτό. Είναι ταυτόχρονα με τον πρόεδρο του Investment Greece που λέει να προχωρήσουμε στη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Είναι μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη που λέει τώρα αυτά εδώ. Δεν θέλω να ζήσει ο γιος μου, πιθανόν του πολέμου, και ο γιος του κύριου Γεραπετρίτη, άμα γίνει πόλεμος, θα μείνει εδώ στην Ελλάδα βεβαίως. Είναι γνωστό, να πούμε. Όσες φορές, ρε παιδιά, έχει προκύψει κάποιο εθνικό ζήτημα, αυτά τα παιδιά των καλών οικογενειών βεβαίως τα βάζουν εκεί σε ένα αεροπλάνο και τα στέλνουν στο εξωτερικό. Σιγά μην καθίσουν εδώ πέρα να ματώσουν μαζί με εμάς τους υπόλοιπους, εμάς τους βλάκες δηλαδή, όπου θα πολεμήσουμε, ας το πούμε έτσι, για τα χρήματα αυτών. Να πολεμήσουμε για τα χρήματα δικά μας, εννοώ για τον τόπο μας, εννοώ το άλλο, είναι λογικό, πρέπει. Αλλά ξέρουν να μην πέφτουμε και θύματα αυτής της δόλειας συνεχούς εξαπάτησης, ας πούμε, από αυτό το πράγμα. Και να έρθουμε λιγάκι στο επόμενο μας θέμα, που είναι η Cisco. Φεύγει η Cisco από τη Θεσσαλονίκη, πρώτη πάνω και στις επενδύσεις που γίνονται. Ο κύριος Άδωνης μας τα λέει, ο κύριος Σπύρος Γεωργιάδης, δηλαδή Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης, Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ, ποια επένδυση, ήρθε λοιπόν αυτή η εταιρεία. Ο Δήμος της πόλης επί της προηγούμενης δημαρχίας έδωσε ένα κτίριο, το παρήχε, δεν το ξέρω που είναι αυτό εδώ, αλλά τέλος πάντων το Λαμποτουάρ, το παρήχε εκεί το κτίριο. Και λοιπόν, τι έκανε, είχε 9 άτομα που απασχολούσε, τι επενδυτικά, κρατούσαν ένα κτίριο στο Δήμο, δεν είχαν πληρώσει επί 4 χρόνια τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, η εξόφληση του έγινε πριν από λίγες μέρες, και βεβαίως είπε ο Δήμος, αυτοί μας κοροϊδεύουν. Φαντάζομαι και υποθέτω, έτσι. Υποθέτω ότι κάτι τέτοιο. Αλλά λοιπόν, τι λέτε τώρα. Η Cisco, η μεγαλύτερη αμερικάνικη εταιρεία αυτή στη Θεσσαλονίκη, με τα βάιων και κλάδων. Με τα κλάδων και βαΐων. Η υποδοχή στο Δήμο Θερμή τότε με τον. Πώς το λέγανε τον προηγούμενο δήμαρχο, ξέχασα και το όνομά του. Ζέρβας. Λοιπόν, του παραχώρησε εκεί ένα τεράστιο κτίριο δωρεά σε δημόσιο του.
Για ποιο λόγο κατάχρηση, τι δωρεά, τι στο διάολο, τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί έπρεπε να δοθεί μια δωρεά, ένα κτίριο, τζάμπα να πηγαίνει η μεγαλύτερη τεχνολογία. Ξέρετε, αυτή τα χρησιμοποιεί η κυρία Κεραμέως, έτσι. Τα συστήματα Cisco χρησιμοποιούσαν για το To Know Us Better, τα Zoom και τις απευθείας, πώς το λένε. Ας συναντηθούμε, δηλαδή, να αποφασίσουμε συλλογικά με τα Zoom που γινόντουσαν και την απομάκρυνση για την εργασία εξ αποστάσεως. Λοιπόν. Ήρθε εδώ, πανεπιστήμια λέει, φοιτούν οι άνθρωποι κτλ. Κανένας από τους εμπλεκόμενους από την πλευρά της προηγούμενης δημοτικής διοίκησης δεν φρόντισε 4 χρόνια να ελέγξει τι κάνει δηλαδή η Cisco εδώ πέρα. Η τρομακτική επένδυση μας υποσχέθηκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Ζέρβας φαντάζομαι κτλ. Σε ανθρώπινο δυναμικό, όχι, τίποτα. Εδώ καθόταν. Μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, να κάνει τριγωνικές εξαίσεις. Cisco Ελλάδος, πουλάει στη Cisco Βουλγαρίας, που πουλάει στη Cisco Γερμανίας, που πουλάει στη Cisco Ιρλανδίας, που πουλάει δεν ξέρω τι. Και αβαβά εκεί πέρα φτιάχνουν, ας πούμε, μεταξύ τους αυτές τις τριγωνικές σχέσεις που στείλουν οι πολυεθνικές εταιρείες για να βγάζουν φράγκα αποφεύγοντας τους φόρους. Λοιπόν, υπουργοί ήρθαν εδώ, ο κύριος Πρωθυπουργός. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά. Λοιπόν, και όπως αποδείχθηκε, λοιπόν, είχε αφήσει και 150.000 λογαριασμό, 160.000 ευρώ, που δεν τις τα ζήτησε. Στο τέλος βέβαια με την έξοδό της, το ξέρω και μπράβο του κύριου Αγγελούδου. Άρα τι γίνεται εδώ ρε φίλε. Άρα τι γίνεται, και άμα δεν δημιουργείται τέλος πάντων η Βόρεια, πρέπει να πούμε, η εφημερίδα που το έβγαλε στην επιφάνεια, ας το πούμε, θα μέναμε εδώ έτσι. Και την ώρα που η Τουρκία, η μεγάλη μας φίλη, ο γείτονάς μας, η θερμή μας σχέση, πάω το λέω θερμή μας σχέση γιατί σκέφτηκα το ανέβασμα της Ιουλιέτας και του Ρωμαίου και η Ιουλιέτας με χορηγία βεβαίως του Ιδρύματος Νιάρχου, όπου βεβαίως η Ιουλιέτα ήταν Ελληνίδα και ο Ρωμαίος ήταν Τούρκος, για να καταλαβαίνουν ποιος κάθεται. Είναι συμβολικό το κομμάτι, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, φτιάχνει καινούργιες μονάδες πεζοναυτών απέναντι από το Αιγαίο. Δεν φτάνει μόνο λοιπόν αυτό που αποκαλύφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα έβγαλε και ωραία βίντεο τουρκικό στρατό. Θα σας φάμε, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε. Έτσι πάρα πολύ ωραία, εντυπωσιακές παραγωγές κινηματογραφικές. Λοιπόν, μετεγατάστασε λέει και τα F-16. Εμείς δώσαμε την άδεια για τα F-16 να πάνε στην Τουρκία, το θυμάστε. Λοιπόν, η Τουρκία μετακαθιστά λοιπόν στην αεροπορική βάση που βρίσκεται ανατολικά της χώρας, στα σύνορα της Ρουσίας, της Συρίας, τα πήρε από εκεί και τα έφερε απέναντί μας. Αλήθεια? Έλα ρε, σοβαρά? Τι λες ρε φίλε, πόσο εντύπωση μου έκανε αυτό το πράγμα. Μα τώρα οι Τούρκοι. Παιδιά, δεν οι Τούρκοι. Είναι φίλοι μας. Είναι μια τελείως τυχαία. Κάποιο λάθος εκεί υπέγραψα. Να ξέρετε κάτι. Εάν προχωρήσω, γιατί λέγαμε τον προηγούμενη εβδομάδα ότι μια σειρά από κράτη έχουν ζητήσει από τους πολίτες τους να απομακρυνθούν από τον Λίβανο. Εάν ξεσπάσει οποιαδήποτε σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεσμπολά και στο Λίβανο, γιατί ξέρετε κάτι, η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι και η κυβέρνηση η Χεσμπολά, να ξέρετε ότι αυτοί οι τύποι που λέγονται Τούρκοι έχουν σχέδιο. Το δηλώσανε ήδη από την προπροηγούμενη εβδομάδα ο κ. Φιντάν, είπε ότι δεν μπορεί η Κύπρος να συμμετέχει παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες στο Ισραήλ, όπως με αντικατάσταση αεροπλάνου και στρατού κτλ. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να επέμβουμε, διότι η Τουρκία συνεχίζει να θεωρεί τον εαυτό της ότι είναι εγγυητής αυτής της κολοβής πλέον δημοκρατίας που έχει απομείνει το μισό νησί, ή το μισό ανοίγει στην Βόρεια Τουρκοκυπριακή διοίκηση. Λοιπόν, να το ξέρετε, θα το κάνει, θα μας αφήσει το σημάδι και μετά θα έρθουν να τους πούνε «Αχ, ντα, κακή Τουρκία, γιατί το έκανες αυτό?» Και θα έχει χτυπήσει μερικά νησιά δικά μας, θα έχει χτυπήσει εκεί στην Κύπρο και θα πει «Εντάξει παιδιά, τώρα αφού τα έχω κάνει, λέω, τα είναι λάθος, ήταν μια παρεξήγηση πάνω στα νεύρα μου ρε παιδί μου, σαν το λίτρα, ας το πούμε έτσι, να τα βρούμε τώρα».
δηλαδή να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να δούμε τι θα μας μείνει από αυτή την ιστορία. Και έχουμε αυτούς τους άθλιους ανθρώπους που λέγεται πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, και αναφέρομαι σε όλους αυτούς: Δούκες, Κασελάκηδες, Γερουλάνους, Διαμαντοπουλέους, Παπάδες, Αδρουλάκηδες, Μητσοτάκηδες και όλα αυτά εδώ, οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν τίποτα. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους γιατί πληρώνονται για αυτό το πράγμα. Πληρώνουν τα δρά. Δεν έχετε υπόψη σας πόσα λεφτά βγάζει ένας πολιτικός που κατεβαίνει στην πολιτική και μένει 30-40 χρόνια. Ολόκληρες γενιές έχουν περάσει από εδώ και έχουμε παράγει, δόξα τω Θεώ, επάγγελμα πολιτικός. Δεν αναφέρουμε για αυτούς που ξέρετε αλλάζουν κάθε εδώ. Ήταν η οικογένεια Βαρβιτσιώτη, ήταν η οικογένεια Μητσοτάκη, ήταν η οικογένεια Παπανδρέου. Τώρα για τον. Ο κύριος Παπαδημούλης, ο οποίος αποσύρεται την πολιτική αφού έφυγε με 145. Πώς θα λένε, 125 ακίνητα, ας πούμε. Ο Παπαδημούλης της αριστεράς, βεβαίως, κτλ. Ο κ. Κασελάκης ήρθε με λεφτά, θα φύγει και με λεφτά. Λοιπόν, αν έχουμε και πρόβλημα, ρε παιδί, με τον πλούτο των άλλων, μην είμαστε εμπαθείς, τέλος πάντων. Εντάξει. Αχ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Βάλε λίγο μουσική. Before he cast his spell, shook his head and then began to yell. You got a bad case of love. You got a bad case of love. You got a bad case of love, boy. Your heart is filled with misery. I said, doctor, doctor, do something for me. Feel like a man going through the third degree. I can't sleep at night. Since you've been gone, ain't nothing going right. I got a bad case of love. I got a bad case of love. I got a bad case of love, people. My heart is filled with misery. Δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 5 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση στην κάθε επόμενη παραγγελία. Λοιπόν, κατεβάστε το Box Delivery App. Λοιπόν, εμείς αύριο θα πούμε πάλι στις 8 η ώρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Μετρόπολης 95 και 5, γιατί ακολουθούν οι πολιτικές ειδήσεις του Μετρόπολης με τον κύριο Αχίλιο Έξαρχο. Ύστερα όλα για Καμόρα με τον Πασχάλη Καμόρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Εμίλιο Γαβριλίδη για τις καταπληκτικές μουσικές. Α, καταπληκτικές έχω προσκυνήσει. Λοιπόν, θα πάμε μαζί στο Γευγελή. Ευχαριστώ την κυρία Μαρία Λάμπρου που ήταν στο front desk. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη.